Πολλοί μιλούν για την πιο σημαντική μεταρρύθμιση τη Προεδρία Μακρόν. Οι αλλαγέ στο συνταξιοδοτικό προκαλούν σφοδρέ αντιδράσει. Οι εργαζόμενοι σε τρένα, μετρό, οι εκπαιδευτικοί, οι αστυνομικοί, οι δικηγόροι, οι υπάλληλοι καθαριότητα και οι ελεγκτέ εναέρεια κυκλοφορία απαντούν με κινητοποιήσει. Ποιε αλλαγέ προβλέπει όμω το σχέδιο τη κυβέρνηση. Πρώτα τα 42 επαγγελματικά ταμεία ενωποιούνται, δημιουργώντα έναν ενιαίο οργανισμό. Εκεί κάθε ευρώ εισφοράς που θα καταβάλουν οι ασφαλισμένοι θα παρέχει σε όλους τα ίδια δικαιώματα. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή έρχεται στον τρόπο υπολογισμού. Τώρα το ποσό τη σύνταξη καθορίζεται με βάση τα καλύτερα 25 χρόνια του εργασιακού βίου στον ιδιωτικό τομέα και του τελευταίου 6 μήνε του εργασιακού βίου στον δημόσιο. Με τη μεταρρύθμιση θα λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχέ των εργαζομένων από την πρώτη ημέρα εργασία. Το όριο ηλικία συνταξιοδότηση τώρα είναι τα 62 έτη. Ωστόσο, όσοι επιλέξουν να βγουν πριν τα 64 θα έχουν μειωμένε απολαυέ. Εάν παρατείνουν την εργασιακό του βίο μετά τα 64 έτη, θα έχουν πόνου. Ο στόχο προφανή. Κίνητρο για παραμονή στην εργασία. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων αλλά και στο να κάνει το σύστημα πιο δίκαιο, όπως λέει η κυβέρνηση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίζεται ανοιχτό στο διάλογο με τα συνδικάτα, ωστόσο, καλύτερα να ανταποκριθεί σε αυτό που αποκαλείται γαλλικό παράδοξο. Σύμφωνα με δημοσκοπήσει, η πλειοψηφία των Γάλλων τάσσεται υπέρ μια μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, αλλά δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν για την εφαρμογή της.